Καλημέρα στις φίλες και στους φίλους του καναλιού. Σήμερα έχω το unboxing μιας συλλεκτικής που για αυτήνη την είχα αμελήσει στο παρελθόν. Συγκεκριμένα από 15 Νοέμβρη του 2015 που είχε βγει αυτή η παιχνιδάρα, το οποίο είχα ασχοληθεί μαζί του στο PC. Αποφάσισα να το πάρω για κονσόλα, συγκεκριμένα για το Xbox One το X. Και είναι μια συλλεκτική η οποία τότε ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερη και πανέμορφη και κακήν κακός για άλλες προτεραιότητες τότε. Συγκεκριμένα επειδή έφτιαχνα την Dragster μου τη μηχανή και φεύγανε πάρα πολλά τα λεφτά, δεν ασχολιόμουν ας πούμε με κάτι τόσο πιο εξειδικευμένα κομμάτια, συλλεκτικές κτλ. Οπότε τις προάλλησα στο επεισόδιο το 10-1 που στο νούμερο 3 είδατε ότι το αγαπημένο μου παιχνίδι ήταν το Fallout 3. Γενικά μου ξαναξύπνησε η φλόγα για αυτό το σάγκα της σειράς παιχνιδιών που λέγεται Fallout, και έχουμε πει το Fallout δεν είναι παιχνίδι, είναι ιδέα το Fallout γενικά. Οπότε μπήκα στο τρυπάκι να μαζέψω όλες τις συλλεκτικές που είχαμε λύσει, μιας και είχα τους κανονικούς τίτλους, κανονικό δηλαδή DVD case. Οπότε έκανα την αρχή με τη Fallout, την 4 τη συλλεκτική. Πάμε λοιπόν τώρα εδώ λίγο να την ανοίξουμε. Αυτή τη φορά δεν έχω φέρει κατά λάθος τη λίμα, έχω φέρει μια σπάθα εδώ. Όσοι θυμάστε, με αυτήν έκανα τα πρώτα unboxings στο κανάλι. Η συγκεκριμένη συλλεκτική την αγόρασα από Αγγλία. Γενικά για κάποιο λόγο οι συλλεκτικές αυτές είναι σε πάρα πολύ ψηλές τιμές. Η τιμή της όταν είχε βγει θυμάμαι ήταν στα 200 ευρώ και φτάσαμε στο σημείο να την αγοράζω για τα ίδια λεφτά σε ανοιχτή. Το θέμα είναι ότι εδώ τώρα, ναι, είναι λίγο χτυπημένη εκεί, δεν πειράζει, εγώ το κόψα εδώ, δεν το χάλασα εκεί. Λοιπόν, η συγκεκριμένη συλλεκτική, υπήρχαν και άλλες λίγο φθηνότερες, απλά πολύ λίγο φθηνότερες βασικά, είχε μέσα τα πάντα και ήταν σε φάση opened αλλά mint. Τώρα εδώ η ζημιά στο sleeve πιστεύω έγινε στη μεταφορά. Μου ήρθε με UPS από Αγγλία γρήγορα. Για πάμε να τη δούμε, να δούμε τι γίνεται τώρα. Όσο μπορώ και εγώ εδώ να το δείξω καλύτερα. Λοιπόν, βάρος κάνα 5-6 κιλό. Είναι μέσα σε ένα crate του παιχνιδιού που όσοι γνωρίζετε υπάρχουν έτσι διάφορα πράγματα της Voltec. Volt 111, η οποία είναι η Volt που ξεκινάει ο πρωταγωνιστής στο Fallout το 4. Θα βγάλω το sleeve και θα δούμε καλύτερα το κουτάκι, μην γίνει καμιά ζημιά, γιατί είναι ήδη ετοιμόρροπο. Να δούμε και εδώ λίγο γρήγορα. Δείχνει ουσιαστικά μέσα τι έχει, τι μας περιμένει. Λοιπόν, για να δούμε και από πού θα την ανοίξω τώρα. Δεν έχω δει καθόλου έτσι στο tube πως unboxing συλλεκτικής τέτοιας. Περιμένω να τα δω όλα τώρα εγώ, να μην μου χαλάσει έτσι την πόρωση. Open this way up, μας λέει. Fits most human arms. Consult your overseer for more information or refer to the closed operation instructions. Λοιπόν, για όσους δεν ξέρουν, μέσα εδώ πέρα από steelbook, το παιχνίδι, ένα mini book και αυτά, έχει το Pip-Boy. Το Pip-Boy 2000 είναι η συσκευή που έχουν θεωρητικά όλοι οι παίχτες σε όλα τα παιχνίδια. Είναι μια συσκευή η οποία σε βοηθάει στη συνέχεια του παιχνιδιού, στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Τέλος πάντων, τώρα κάνει πολλά το Pip-Boy. Μην τα εξηγώ, όσοι το ξέρετε,
θα το καταλαβαίνετε τι κάνει. Και το συγκεκριμένο είναι μια ρέπλικα Pip Boy. Ψάχνω τώρα εγώ, παιδιά, να δω πως ανοίγει, έτσι. Να το άνοιξε. Είναι μια ρέπλικα Pip Boy, η οποία τότε θυμάμαι ότι λέγανε ότι μπορούσαν να μπουν μέσα τα περισσότερα κινητά με συγκεκριμένο application και να το φοράτε στο χέρι σας κανονικά και να γίνει ένα ωραίο simulation. Επίσης αυτό είχα δει ότι είχε γίνει λίγο χαμός σε cosplays τότε με Fallout. Με το που είχε βγει η διαδεύτερη ηλεκτρική, όλοι τρέχαν να την πάρουν στο εξωτερικό για να κάνουν cosplay. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι γίνεται. Steelbook. Ανάγλυφο. Όμορφο. Bauer Armor. Για να δούμε μέσα. Season Pass. Ναι, και αυτό ξέχασα να πω, ότι έχει μέσα και το Season Pass. Το παιχνίδι. Για να δούμε εδώ. Ποστεράκι. Μέσα σε κάποια vault. Αφισούλα δηλαδή. Τον Pip-Boy σε διάφορα perks. Για όσους πάλι γνωρίζετε δηλαδή. Strength, Perception, Endurance, Charisma κτλ. Πλάκα έχει. Ουσιαστικά παίζει να δείχνει τα περισσότερα perks στο παιχνίδι. Ας το βάλουμε μέσα. Μαζί και με τα άλλα. Κλείνουμε το Steelbook. Pip-Boy Operational Instructions. Αρκετές σελίδες. Πώς να λειτουργήσει. Πλάκα έχει. Τα βάζουμε και αυτά στην άκρη. Και πάμε στο zoom της ηλεκτρικής. Να δω αν έχει κάτι άλλο εδώ. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Ναι, είναι και η βάση του Pip-Boy 2000, η οποία έχει πολύ πλάκα. Μισό λεπτό να το βάλουμε εδώ. Να λίγο, ωραία. Το πρόβλημα ποιο ήτανε. Λοιπόν, αυτό φτιάχτηκε την εποχή του iPhone 6, αν θυμάμαι καλά. Οπότε μέσα είχε κάτι foam rings, τα οποία ουσιαστικά ήταν για να κρατήσουν το κινητό. Αν είχες 5S, σου έλεγε να τα χρησιμοποιήσεις και τα δύο που φαίνεται. Αν έχεις 6, βάλε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι το δικό μου κινητό είναι πελώριο, είναι ένα XS Max και της γυναίκας μου είναι το ίδιο. Μέχρι και των τριγύρω ανθρώπων μου, δηλαδή έχουν όλοι μεγάλα κινητά και δεν μπορούσα να βρω ένα κινητό, ένα iPhone 5, ένα iPhone 6 και πού να το βρούμε και όλα, εντάξει, είναι και λίγο δύσκολο. Οπότε ο ξάδερφος ο Δημήτρης από την 8Pins μου έδωσε ένα iPhone 4S και έκανα τη δουλίτσα μου. Εδώ μέσα βέβαια εννοείται ότι έχει έτσι κάποια, ανάλογα τι κινητό έχει και πόσο μεγάλη οθόνη, έχει μέσα κάτι ανταπτοράκια για να κλείσουν το κενό. Επειδή εμένα είναι iPhone 4S όπως είπαμε το συγκεκριμένο, αφήνει κι άλλο κενό εδώ όπως βλέπετε, κάνοντας το έτσι λίγο πιο ενοχλητικό. Λοιπόν, πέραν τούτου λοιπόν, με αυτό το χαρτί μπορείτε να κατεβάσετε από την Bethesda την εφαρμογή, ανάλογος αν έχετε Android ή iPhone. Και αφού βάλετε την εφαρμογή, έχει κάποιες επιλογές τώρα. Έχει επιλογή Demo Mode και έχει και επιλογή Connect Mode. Στο Connect Mode τι σημαίνει λοιπόν? Σημαίνει ότι αν έχετε παίξει είτε σε PC, είτε σε PS4, είτε σε Xbox One το Fallout, όταν είναι αναμένη η κονσόλα σας και ανάβει και το Wi-Fi εδώ που έχει μια επιλογή Search, κάνει detect το save σας και σας μεταφέρει λοιπόν ακριβώς τα stats σας, το inventory σας, τα χαρακτηριστικά σας, όλα κτλ. Του παιχνιδιού. Οπότε αυτό το έχω κάνει ήδη εγώ και πάμε να το δούμε έτσι. Να μην ξεχάσουμε ότι υπάρχει ένα όμορφο μπουτόν εδώ που ανάβουν κάποια φωτάκια. Μέσα έχει και κάποια βέλκρο να πιάσουν πιο καλά στο χέρι μας εσωτερικά. Αυτό είναι ένα από πανέμορφο παιδιά θεωρητικά για cosplay. Είναι μια φοβερή...
Μια πολύ όμορφη ρέπλικα, αν παρόλα αυτά υπάρχει και η Deluxe Edition, η οποία εδώ πάνω ανοίγει και παίρνει σαν κασέτα το holotape, όσοι ξέρετε το παιχνίδι. Εκείνη είναι η πιο καλή έκδοση, η πιο ακριβή, ας το πούμε. Και εδώ, RADS δεν έχω καθόλου, έχω 0, ξέρω εγώ, όχι συγγνώμη, το RADS είναι εδώ και εδώ είναι ο σταθμός, το Diamond Radio. Εδώ είναι τα κενά του, που κάνει τα tabs δηλαδή. Βέβαια δεν μου αρέσει πάρα πολύ το κλακ-κλακ. Και εδώ είναι και από πάνω στο παιχνίδι τα δεξιά-αριστερά. Λοιπόν, πάμε τώρα όσο γίνεται να σας το δείξω λίγο καλύτερα. Λοιπόν, start. Εγώ έχω ξαναπαίξει, έχω ξαναξεκινήσει το παιχνίδι και το έχω ξεκινήσει στο Xbox One τώρα πρόσφατα, γιατί παλιά το είχα παίξει στο PC και το παίζω τώρα με τελείως διαφορετικό gameplay, οπότε είμαι level 10. Και εδώ βλέπουμε τώρα, δείχνει το special. Τα perks, τι έχω δηλαδή διαλέξει στο παιχνίδι. Το inventory, τα quests που τρέχω αυτή τη στιγμή που είμαι, ο χάρτης με το τι έχω εξερευνήσει στο game μέχρι level 10 που είμαι, και το ράδιο, το οποίο δυστυχώς δεν παίζει. Θα είχε πολύ πλάκα να έπαιζε και το ράδιο, αλλά εντάξει, προφανώς είχαν κάποια limitations. Επίσης κάτι πολύ όμορφο που έχει για να δούμε το inventory. Να, τα όπλα δεν τα δείχνει. Όχι, δεν τα δείχνει, νόμιζα θα τα δείχνει. Απλά δείχνει τα stats μόνο εδώ. Έχει, παιδιά, και αυτή την επιλογή πέρα από τα options εδώ. Αν μπορέσω να το πατήσω εκεί, ναι. Έχει ένα mini game και καλά holotape game, το Atomic Command, το οποίο θα μου πείτε εσείς τι σας θυμίζει. Λίγο Space Invaders. Πόσο πάει, δυσκολεύει. Θέλει λίγο targeting το Blast Radio για καλά, αλλά εντάξει, κουκουρούκο. Πέφτουν τα nukes εδώ full. Τώρα έχουμε περιορισμένα nukes και εγώ τα ρίξα όλα. Έγινε δουλίτσα εδώ πέρα. Χάσαμε. Δεν χάνει ποτέ. Δεν χάνει ποτέ. Λοιπόν, πρακτικά λοιπόν, αυτό είναι, παιδιά. Pip-Boy 3000 μέσα στην πανέμορφη συλλεκτική κατεμέ του Fallout 4 που την είχαμε λύσει αυτά τα χρόνια. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι για display να μπει αυτό το ρεπλικοειδές Pip-Boy 3000. Να σου πω την αλήθεια, όταν ήμουν μικρός και έπαιζα τότε εκεί στην εφηβεία Fallout στα PC με τα Pip-Boy στα inventory, δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι θα μπορώ να φοράω ένα Pip-Boy. Πάρα πολύ όμορφο και επιφυλάσσομαι να αποκτήσω σύντομα και τη συλλεκτική τελευταία, τη Fallout 76, που έχει και το κράνος στη TAF45 Power Armor, οπότε να πάρω καμιά μπλούζα και να είμαι έτοιμο στο επόμενο cosplay σε καμιά AthensCon, να κατέβω εγώ εκεί από το Wasteland λίγο με μπλούζα Console Hunter και από πίσω Vault και Pip-Boy και Power Armor. Αυτό ήταν λοιπόν η παρουσίαση, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε το επεισόδιο, κλασικά τα ξέρετε, τα like, τα subscribe και τα λοιπά, share, και τα λέμε με το επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά, φίλοι μου, και καλή συνέχεια.